496, συνέχεια το μαθημά μας, από το βιβλίο του Ιερεμία του Προφήτη, σελίδα 696, Ιερεμίας ο Προφήτης. Εν τη αρχή της βασιλείας του Ιωακήμ, ιού του Ιωσία, βασιλέως του Ιούδα, έγινε λόγος, ο λόγος ούτως παρακυρίου λέγον. Ούτω λέει ο Κύριος, στήθη εν τη αυλή του οίκου του Κυρίου και λάλησον προς πάσας τας πόλης του Ιούδα τας ερχομένας, τι αναπροσκυνήσω συν εν το οίκο του Κυρίου, πάντα στους λόγους τους οποίους προσέταξα εις ένα λαλείς προς αυτούς. Μην αφαιρέσεις λόγον. Ίσως θέλουσι ακούσει και επιστρέψει, έκαστος από τη οδού αυτού της πονηράς, και μετανοήσω περί του κακού το οποίο βουλεύομαι να κάνω εις αυτούς δια την κακίαν των έργων αυτών. Και θέλησι πει προς αυτούς, ούτω λέει Κύριος, εάν δεν μου ακούσετε, ώστε να περιπατείτε εν τον νόμο μου, τον οποίον έθεσα εμπροσθέν σας, να υπακούετε εις τους λόγους των δούλων των προφητών, τους οποίους απέστειλα προς εσάς εγυρώμενος πρωί και αποστέλων, πλην εσείς δεν υπακούσατε, τότε θέλω καταστήσει τον οίκον τούτον ως την Σιλό και την πόλη ταύτην θέλω καταστήσει κατάραν εις πάντα τα έθνη της γης. Και οίκουσαν οι ιερείς και οι προφήτες και πάσο λαός τον Ιερεμία λαλούντα τους λόγους τούτους εν το οίκο του Κυρίου. Και αφού ο Ιερεμίας έπαυσε λαλών πάντα όσα προσέταξε αυτόν ο Κύριος να λύσει προς πάντα το λαόν, οι ιερείς και οι προφήτες και πάσο λαός συνέλαβον αυτόν λέγοντες, θέλεις εξάπαντος θανατωθεί. Δια τι προφήτευσες εν ονόματι Κυρίου λέγον ο οίκος τούτος θέλει είστε ως Ισηλό και η πόλη αυτή θέλει ωριμωθεί ώστε να μην είναι ο κατοικών. Και πάσο λαό συνήχθη κατά του Ιερεμίου εν το οίκο του Κυρίου. Και ακούσαντες οι άρχοντες του Ιούδα τα πράγματα ταύτα, ανέβησαν εκ του οίκου του βασιλέως εις τον οίκον του Κυρίου και κάθισαν εν τη εισόδο της νέας πύλης του Κυρίου. Τότε οι ιερείς και οι προφήτες ελάλησαν προς τους άρχοντας και προς πάντα των λαών λέγοντες, «Κρίσης θανάτου πρέπει στον άνθρωπον τούτον, διότι προεφύτευσε κατά της πόλεως ταύτης όσοι κούσατε με τα ότα σας». Και λάλησον η Ιερεμίας προς πάντα στους άρχοντας και προς πάντα το λαό λέγον, «Ο Κύριος με απέστειλε δια να προφητεύσω κατά του οίκου τούτου και κατά της πόλεως ταύτης πάντα στους λόγους τους οποίους ακούσατε. Δια τούτο τώρα διορθώσατε τα σοδούς ημών και τα σπράξη ημών και υπακούσατε εις την φωνή Κυρίου του Θεού ημών, και ο Κύριος θέλει μετανοήσει περί του κακού το οποίον ελάλησε καθημών. Εγώ δε ιδού είμαι εν τες χερσής ημών. Κάμετε σε με όπως είναι καλόν και όπως αρεστόν εις τους οφθαλμούς ημών. Πλην εξεύρετε με τα βεβαιότητος ότι αν με θανατώσετε, εμαθών θέλετε βεβαίως φέρει επί μας και επί την πόλη ταύτην και επί τους κατοίκους αυτής, διότι τη αληθεία ο Κύριος με απέστειλε προς ημάς δια να λαλήσω εις τα ότα ημών πάντα στους λόγους τούτους». Τότε οι άρχοντες και πάσο λαός είπαν προς τους ιερείς και προς τους προφήτας, «Δεν υπάρχει κρίση θανάτου εις τον άνθρωπον τούτον, διότι εν το ονόματι Κυρίου του Θεού ημών ελάλησε προς ημάς». Τότε σηκώθησαν την έσεκ των πρεσβυτέρων του τόπου και λάλησαν προς άπασαν την συναγωγή του λαού λέγοντες, «Ο Μιχαίας ο Μοραστήτης προεφύτευε εν τες ημέρες Εζεκίου βασιλέως του Ιούδα και λάλησε προς πάντα των λαών του Ιούδα λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, η Σιών θέλει αρωτριαστεί ως αγρός, και η Ιερουσαλήμ θέλει γίνει σωρή λίθων, και το όρος του οίκου ως υψηλή τόπη δρυμού. Μήπως ο Εζεκίας, ο βασιλεύς του Ιούδα και πάσος Ιούδας εθανάτωσαν αυτόν? Δεν εφοβήθη τον Κύριον και παρεκάλεσε το πρόσωπον του Κυρίου, και ο Κύριος μετενόησε περί του κακού το οποίον ελάλησε κατά αυτόν? Εμείς λοιπόν θέλουμε να προξενήσει μέγα κακόν κατά των ψυχών ημών. Και προσέτει υπήρξεν άνθρωπος προφητεύων εν ονόματι του Κυρίου, Ουρίας ο Υιός Σεμαΐου από Κυριάθ Ιαρήμ, και προεφύτευσε κατά της πόλεως ταύτης και κατά της γης ταύτης κατά πάντα στους λόγους του Ιερεμία. Και ότε ήκουσεν ο βασιλεύς Ιωακήμ και πάντες η δυνατή αυτού και πάντες οι άρχοντες του λόγου αυτού, τους λόγους αυτού, ο βασιλεύς εζήτη να θανατώσει αυτόν. Ακούσας δε Ουρίας εφοβήθη και έφυγε και πήγαινε στην Αίγυπτον, και απέστειλεν Ιωακήμ ο βασιλεύς άνδρας στην Αίγυπτον τον Ναθάν, ιόν του Αχβόρ, και άνδρας μεταυτού εις την Αίγυπτον, και εξήγαγον τον Ηρίαν εκ της Αιγύπτου, και έφεραν αυτόν προς το βασιλέα Ιωακήμ, και πάταξεν αυτόν εν μαχαίρα, και έριψε το πτώμα αυτού εις τους τάφους του όχλου, πλην ηχήρ του Αχικάμ, ιού του Σαφάν, ήτο μετά του Ιερεμία, δια να μην παραδώσω συν αυτόν εις τη χείρα του λαού,
ώστε να θανατώσωσι αυτόν. Αμήν. Τώρα ο Θεός επισκέπτεται στην περίοδο του Ιωακήμ, του Ιού του Ιωσία, τον Ιερεμία. Ο Ιωσίας ήταν ένας από τους καλύτερους, ο τελευταίος καλός βασιλιάς στο λαό Ισραήλ, στον λαό του Ιούδα, όπου όταν συνειδητοποίησε την αποστασία του λαού, εκήρυξε νηστεία, εκήρυξε επιστροφή, μετάνοια, διόρθωσε τα πάντα, αφού απέρριψε όλα τα είδωλα, διόρθωσε τα πάντα στο λαό, στην Ιερουσαλήμ και στο ναό του Θεού ακόμη. Ο Θεός ήταν μαζί του, αλλά παρόλη την ζωή, την ευθεία ενώπιον του Θεού, του Ιωσία, ο λαός Ισραήλ είχε ξεκλίνει και η καρδιά του δεν διορθωνόταν με τίποτα, παρόλη την προσωρινή διόρθωση. Γιατί υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί, στη ζωή του ανθρώπου διόρθωσης προσωρινή και διόρθωσης μόνιμη. Και η διαφορά είναι ότι η διόρθωσης η μόνιμη είναι εξ όλης της καρδίας του ανθρώπου. Με όλη του την καρδιά. Γι' αυτό ο Θεός θέλει να τον αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια. Με όλη μας την καρδιά σημαίνει με όλο το θέλω μας. Με όλη την ψυχή μας, με όλο τον εσωτερικό άνθρωπο. Με όλη τη διάνοια, με όλη τη σκέψη μας. Και με όλη τη δύναμή μας, με ό,τι κάνουμε στη ζωή μας. Απόλυτη κυριαρχία θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Αυτή είναι η πνευματική ζωή και η πνευματική πορεία του ανθρώπου που ευαρεστεί το Θεό και ευαρεστούμενος ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο. Υπάρχει όμως η προσωρινή ή η επιμέρους μετάνοια. Μετανοώ για το λάθος που έκανα. Και μάλιστα αυτό ο Λόγος του Θεού το περιγράφει και ως μεταμέλεια. Αλλά και μετάνοια προσωρινή μπορεί να υπάρξει, επιμέρους μπορεί να υπάρξει, η οποία έχει αποτελέσματα, αλλά και αυτά είναι προσωρινά, επιμέρους και εν πάση περιπτώσει για λίγο και όχι προς αιώνια ζωή, προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν επί Ιωσίου του βασιλιά μετενόησε προσωρινά. Άκουσε τα λόγια του Θεού και πρέπει να μείνουμε λίγο σε αυτό. Άκουσε τα λόγια του Θεού, άκουσε την προφητεία του Θεού, άκουσε τις προτροπές και τις συμβουλές του Ιωσία του προφήτου, του βασιλιά, άκουσε δηλαδή τις προφητείες του Ιερεμία, τις συμβουλές του βασιλιά, άκουσε και είδε την επιστροφή των ανθρώπων αυτών προς το Θεό, ήρθε σε κατάνοιξη καρδιά του, επέστρεψε, αλλά όχι εξ όλης της καρδίας του. Με αποτέλεσμα, όταν έπαψε να ακούει το Λόγο του Θεού, είτε γιατί δεν εκηρύτε το, είτε γιατί τα αυτιά του ανθρώπου κλείνουνε όταν άλλες φωνές πιο δυνατές υπερισχύουνε, όταν έπαψε λοιπόν να ακούει το Λόγο του Θεού, η καρδιά του εστράφει πάλι μακριά από το Θεό και γύρισε την πλάτη του στο Θεό. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, η επιστροφή όχι προς το αγαθόν, προς το Θεό, αλλά προς το κακό μια, δύο, τρεις φορές καθιστά τον άνθρωπο μετά σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Φέρνει τον άνθρωπο σε πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί δεν μπορεί πια η καρδιά να μετανοήσει. Δεν μπορεί εύκολα να επιστρέψει. Πορώνεται, σκληραίνει. Γι' αυτό θα πρέπει όταν επιστρέφουμε να εξετάζουμε την καρδιά μας, είναι να δούμε αν είναι εξ όλης της καρδίας μας, της καρδιάς μας, με όλη μας την καρδιά, της διανοίας μας, της σκέψης μας, να μην αφήνουμε κενά στην επιστροφή μας και στο πλησίασμά μας προς το Θεό. Με όλη μας τη δύναμη, σε όλες δηλαδή τις συνθήκες της ζωής, στη δουλειά μας, στο σπίτι, όπου είναι η δύναμή μας. Όχι η αδυναμία μας, γιατί συνήθως μετανοούμε στην αδυναμία μας, στην ταλαιπωρία μας. Αλλά ο Θεός θέλει να μετανοούμε και σε αυτό, στην αδυναμία μας και στην ταλαιπωρία μας.
αλλά ιδιαιτέρως να μετανοούμε στη δύναμή μας. Εκεί που υπερέχουμε, εκεί που είμαστε σίγουροι, εκεί που είμαστε στερεοί, να μετανοούμε και να επιστρέφουμε προς το Θεό. Και τι θα πει μετάνοια? Θα πει εξήτησης του θελήματος του Θεού. Εκεί που είμαστε δυνατοί και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να εξητούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Με την βεβαιότητα μες στην καρδιά μας ότι δεν είναι πρέπον εις εμάς να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά είναι πρέπον και αναγκαίο σε εμάς να κάνουμε ό,τι θέλει ο Θεός. Γιατί στην αδυναμία μας τα πράγματα είναι εύκολα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα έτσι κι αλλιώς και λέμε Κύριε βοήθησέ μας, μας ανοίγει το δρόμο και περπατάμε. Βέβαια είναι ασφαλές να ζητάμε κλείσει όλους τους δρόμους και άφησε μόνο τον έναν το δικό σου για να μην κάνω λάθος. Και αρέσει αυτό στο Θεό και το κάνει ο Θεός αυτό. Στην αδυναμία μας λοιπόν είναι εύκολο να επιστρέψουμε στο Θεό. Στη δύναμή μας είναι δύσκολο, όχι γιατί δεν μπορούμε, αλλά γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή, υπερπάντα σφόδρα διεφθαρμένη και μας οδηγεί σε άλλες καταστάσεις. Αλλά και με τις σκέψεις μας πρέπει να μετανοούμε, να επιστρέφουμε, δηλαδή να εξητούμε το Θεό. Με τις σκέψεις μας είναι ακόμη πιο δύσκολο, είναι οι διαλογισμοί μας. Είναι αυτό το οποίο λένε οι άνθρωποι ονειρεύομαι, ονειροπολώ. Και με τα όνειρα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος ό,τι θέλει. Και είναι μεγάλη παγίδα τα όνειρα. Γιατί σκέφτεται πάντα πράγματα τα οποία είναι πάνω από τις δυνάμεις του και ο Θεός λέει να μην σκεφτόμαστε ότι είναι υψηλότερο από μας, αλλά να φρονούμε όχι ότι είναι υψηλότερο σε μας, αλλά να φρονούμε ώστε να σοφρονούμε. Και αυτά τα όνειρα που ξέρει ο διάβολος πόσο εύκολα παγιδεύουν έναν άνθρωπο πάσης ηλικίας, ιδιαίτερως στους νέους, αλλά κάθε ηλικίας, πόσο εύκολα τον παγιδεύουν και τον οδηγούν σε αμαρτία. Γι' αυτό και εφεύρε την εικονική πραγματικότητα, όπου μπορείς να ζεις όπως θέλεις εσύ, χωρίς ενδιασμός. Μέσα σε αυτά τα παιχνίδια, τα περίεργα και τα παράξενα που έχουν έρθει τώρα στη ζωή των ανθρώπων με τη μορφή του ίντερνετ, με μέσον το ίντερνετ, αλλά και ακόμη θα επεκταθούν και μέσα από το κινητό τηλέφωνο και μέσα από κάθε οποιαδήποτε συσκευή θα μπορεί ο άνθρωπος να κρατάει και να χειρίζεται λάπτοπ και οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή. Και κάποτε ήταν και λίγο δύσκολη η εικονική πραγματικότητα. Τώρα όμως είναι πάρα πολύ εύκολη. Δεν έχει έρθει ακόμη στην Ελλάδα, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολη και έρχεται και θα έρθει και στην Ελλάδα. Είναι η ονειροπόληση, αλλά τώρα σε αυτή την ονειροπόληση συνδυάζει ο εχθρός της ψυχής τη δυνατότητα στον άνθρωπο να βάλει και την επιθυμία της καρδιάς. Φοβερά πράγματα, αδερφοί. Αλλά από εκεί μέσα μπορείς να καταλάβεις αν πραγματικά έχεις μετανοήσει μόλις σου την καρδιά, μόλις σου την ψυχή, μόλις σου τη δύναμη και μόλις σου τη διάνοια, ώστε η μετάνοια, η επιστροφή και η εξήτηση του Κυρίου να είναι μόνιμη στη ζωή μας και με αποτέλεσμα και η ευλογία του Θεού να είναι μόνιμη στη ζωή μας, να έχει μόνιμα καλά αποτελέσματα. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν προσωρινά μετενόησε, με αποτέλεσμα όταν πέθανε ο Ιωσίας, γιατί όλα έχουν ένα τέλος, και τα καλά και τα κακά. Πέθανε ο Ιωσίας, ήρθε ο Φαραώ και έκανε βασιλιά τον Ιωακείμ, το γιο του Ιωσία. Ο οποίος όμως Ιωακείμ, σε αντίθεση με τον πατέρα του, και αυτό είναι πολύ σοβαρό, σε αντίθεση με τον πατέρα του έπρατε και έπραξε τα πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Ένας πατέρας Άγιος, ευλογημένος, ένα περιβάλλον μέσα στην παρουσία του Θεού και το αποτέλεσμα είναι παράβαση, αμαρτία, ειδωλολατρία και ανομία. Ο Θεός να μας φυλάει. Και όταν πια ανέβηκε ο Ιωακείμ, όλος ο λαός Ισραήλ εστράφει
προς Αυτόν, προς την αμαρτία και προς την ανομία. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, δηλαδή το ξεκίνημα της καταστροφής, γιατί από εδώ και πέρα, αδελφοί αγαπητοί, ξεκινάει η κρίση του Θεού. Βλέπει πια ο Θεός ότι μετά τον Ιωσία δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει άνθρωπος που θα εξητήσει τον Κύριο. Όμως ο Θεός αγαπάει το λαό Του και επειδή αγαπάει τους ανθρώπους, επεμβαίνει πια δυναμικά για την όχι πλέον προσωρινή, αλλά για τη μόνιμη επιστροφή και μετάνοια των ανθρώπων. Και όλα αρχίζουν πάντοτε με το Λόγο του Θεού. Επισκέπτεται τον Ιερεμία και του λέει η Ιερεμία, πήγαινε και στάσου στην αυλή του οίκου του Κυρίου, εκεί που έρχονται όλες οι πόλεις και όλοι οι Ισραηλίτες για να προσκυνήσουν το Θεό, σε αυτούς που έρχονται να προσκυνήσουν το Θεό, αλλά που η καρδιά τους μακράν απέχει από το Θεό, στάσου εκεί και πες τα λόγια τα οποία εγώ σου λέω και είναι λόγια μετάνοιας και επιστροφής, να φοβηθούν το Θεό, να έρθουν στην παρουσία Του, γιατί η αυριανή μέρα δεν είναι δική τους και η αυριανή μέρα, επειδή δεν είναι δική τους, εάν δεν είναι και του Θεού, τότε είναι σίγουρα του εχθρού της ψυχής των ανθρώπων, άρα της ταλαιπωρίας και της δυστυχίας. Και μάλιστα μη διστάσεις να πεις ακριβώς όλα όσα σου λέω και να μην αφαιρέσεις τίποτα από αυτά τα οποία σου λέω. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος και ο άνθρωπος του Θεού και ο Ιερεμίας συστέλλεται να πει όλη την αλήθεια. Φοβάται μη στενοχωρήσει ή ακόμη φοβάται και μην σκανδαλίσει. Κάποτε μίλησε και ο Κύριος αυστηρά, λέγοντας στους γραμματείς και στους φαρισαίους ότι με τις παραδόσεις σας παραβαίνετε το Λόγο του Θεού και κρύβετε το κλειδίον της Βασιλείας των Ουρανών, εσείς δεν μπαίνετε μέσα και τους άλλους δεν αφήνετε, και οι μαθητές τον πλησίασαν και του είπαν «Δεν σε νοιάζει, γιατί που σκανδαλίστηκαν οι φαρισαίοι και οι γραμματείς, δεν σε νοιάζει η σωτηρία τους, σκανδαλίστηκαν, το ξέρεις, ήσουν πολύ αυστηρός σε αυτά που έλεγες». Και ο Κύριος μας, αδελφοί αγαπητοί, είπε μια μεγάλη αλήθεια. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Τα πρόβατα τα δικά μου μόνο ακούνε και καταλαβαίνουν τη φωνή μου και με ακολουθούν. Αν δεν είναι δικά μου τα πρόβατα, δεν ακούνε και σκανδαλίζονται. Και πάνω σε αυτό πρόσθεσε και κάτι που σε μένα τουλάχιστον φαίνεται συγκλονιστικό. Πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ μου, θα ξεριζωθεί. Ό,τι δεν είναι φυτευμένο από τα χέρια του πατέρα, δεν μένει, αδελφοί, ξεριζώνεται, χάνεται, καταστρέφεται. Γι' αυτό και η Γραφή λέει ότι ο δίκαιος 7 φορές πέφτει, αλλά 7 φορές τον σηκώνει ο Θεός. Ο άδικος δεν πέφτει, αλλά όταν μια φορά πέσει, δεν μπορεί να ξανασηκωθεί. Κάθε τι που δεν φυτεύει ο Θεός, ξεριζώνεται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε και να το κατανοήσουμε. Να γίνει κτήμα μας, γνώση μας. Γιατί ό,τι κάνουμε, αδερφοί, που δεν έχει γίνει από το Θεό, δεν θα μείνει, δεν μένει, καταστρέφεται, θα γκρεμιστεί. Όσο και μεγάλη να είναι η φυτεία, όσο και ψηλή, γιατί είναι γραμμένο ότι πάσα δόσης αγαθή και παν δώρο τέλειον έρχεται μόνο από το Θεό. Μη θεωρείς λοιπόν κάτι που έχει έρθει στη ζωή σου ότι είναι δώρο τέλειο ή δόσεις αγαθή, αν προηγούμενα δεν εξετάσεις πώς το απέκτησες. Να το επαναλάβω, γιατί θέλω σε αυτό να είμαι ακριβής. Πολλές φορές αποκτούμε πράγματα και υλικά και πνευματικά. Πολλές φορές. Όμως
όλες τις φορές αυτά τα αποκτήματα, αυτά τα δώρα δεν μένουν, καταστρέφονται. Πρέπει λοιπόν να έχουμε καλά στο μυαλό μας, όταν είμαστε χαρούμενοι για κάτι που έχουμε και είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Θα πω μερικά παραδείγματα. Η κόρη μας παντρεύτηκε, ο γιος μας παντρεύτηκε ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Τι εξαιρετικό παιδί. Ή αποκτήσαμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ή έχουμε και ένα χάρισμα που θα το δούμε αυτό στο τέλος της ημέρας. Να εξετάζουμε με πολύ μεγάλη προσοχή αν μας το έχει δώσει ο Θεός. Γιατί πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ θα ξεριζωθεί. Εάν δεν μας το έχει δώσει ο Θεός, είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, είτε τώρα, είτε σε λίγο, είτε σε πολύ, θα καταστραφεί. Δεν μένει τίποτα. Αντίθετα, όσο και ακινδυνεύει αυτό το οποίο έχουμε, εάν είμαστε βέβαιοι ότι μας το έχει δώσει ο Θεός και 7 φορές να πέσει, 7 φορές θα σηκωθεί. Και τι είναι αυτό που μας δίνει ο Θεός? Είναι αυτό που έρχεται επειδή το ζητήσαμε από το Θεό, είναι αυτό που έχουμε, ή είναι αυτό που έχουμε που εμείς το φτιάξαμε. Και το τι είναι από το Θεό και το τι δεν είναι από το Θεό είναι εδώ μέσα. Εδώ μέσα και εδώ μέσα, στο μυαλό και στην καρδιά. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι μου έχει δώσει ο Θεός. Το ζήτησα και πολλές φορές μας έχει δώσει ο Θεός πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά τα οποία του ζητήσαμε ή καταλάβαμε. Ξέρω πάρα πολύ καλά τα δώρα του Θεού. Ξέρω δε πάρα πολύ καλά και αυτά για τα οποία καυχαίμαι ότι τα απέκτησα εγώ. Είδες, κατάφερα, παραδείγματος χάρη, και ο γιος μου πήρε μια πάρα πολύ πλούσια νύφη. Περίμενε σε λίγο και θα δεις τα αποτελέσματα, αν τα κατάφερες εσύ. Εμείς θέλουμε, αδερφοί αγαπητοί, στη ζωή μας να τα καταφέρνει ο Θεός. Είναι πολύ κρίσιμο σημείο. Εάν πάλι έχουμε κάτι και έχουμε αμφιβολίες αν το κάναμε εμείς, αν ήρθε από τον κόσμο, αν μας το χάρισαν άνθρωποι, αν μας το πρόσφεραν άνθρωποι, και εν πάση περιπτώσει αν έχουμε αμφιβολίες, αν είναι από το Θεό. Μη φοβόμαστε και μην ζούμε με την αγωνία, μπορούμε να το αφιερώσουμε τώρα στο Θεό. Και να πούμε, Κύριε, αυτό εδώ δεν ξέρω πώς ήρθε στα χέρια μου, ή ξέρω, εγώ το έκανα, ή ξέρω, κληρονομιά είναι, ή ξέρω, μου το χάρισε αυτός, ή ξέρω, έγινε έτσι. Επειδή δεν θέλω να έχω τίποτα που να είναι δικό μου και να μην μου το έχεις δώσει εσύ, το αφιερώνω σε σένα, Κύριε μου. Κάντε ό,τι θες εσύ. Εσύ να το διαχειρίζεσαι, εσύ να το αναλάβεις, δικό σου να είναι, εσύ να το μεταμορφώσεις, να το αναμορφώσεις και να μου το δώσεις. Εκεί πάλι να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Θα φτάσω κατευθείαν στο τέλος. Υπήρχε ένας προφητεύων ονόματι Ουρίας, ο υιός του Σεμαΐου από Κυριάθη Αρήμ, ο οποίος προφήτευσε κατά της πόλεως αυτής, κατά της Ιερουσαλήμ και κατά της γης ταύτης, όμως όχι όσα ο Θεός του έδωσε, αλλά κατά πάντα στους λόγους του Ιερεμία. Δηλαδή, έκλεψε την προφητεία και την έφερε για δική του. Πήρε από άνθρωπο και το παρουσίασε. Όταν ήρθε η δοκιμασία, η ίδια και μικρότερη από αυτήν που ήρθε στον Ιερεμία, και θα την πούμε σήμερα, ο Ουρίας δεν άντεξε το βάρος, φοβήθηκε και έφυγε. Γιατί? Γιατί δεν ήταν ο Θεός να του δώσει δύναμη. Δεν ήταν ο Θεός μαζί του. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ο κλέφτης
είναι και στα υλικά, αλλά είναι και στα πνευματικά. Και αν το πω πιο καλά, πιο σωστά, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη κλέφτης, που είναι λιγάκι σκληρή και ίσως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, 100%. Αυτός που δεν παίρνει από το Θεό, αλλά παίρνει από άλλους, αυτός δεν έχει τη δύναμη του Θεού. Γιατί? Γιατί ο λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει τους ανθρώπους. Αν πάρεις από το Θεό το λόγο του, θα έχεις δύναμη. Αν πάρεις λόγο από ανθρώπους, δεν θα έχεις τη δύναμη του Θεού, αλλά θα έχεις τη δύναμη των ανθρώπων. Φοβήθηκε, έφυγε, πήγε στην Αίγυπτο, κρύφτηκε, προσπάθησε να σώσει τη ζωή του. Όμως ο βασιλιάς ο Ιωακήμ απέστειλε μηνυτές και στρατιώτες στην Αίγυπτο με τον Φαραώ με τον οποίο ήταν σύμμαχος. Συνέλαβαν τον Ουρία εκ της Αιγύπτου, τον έφεραν προς τον βασιλέα τον Ιωακήμ και εκεί επάταξεν αυτόν εν μαχαίρα και έριψε το πτώμα αυτού εις τους τάφους του όχλου. Όχι μόνο τον σκότωσε, αλλά και τον έριψε σε ατιμωτικό τόπο και τον έθαψαν. Όμως πριν να γίνουν όλα αυτά, ο Ιερεμίας πιστός στα λόγια του Θεού στάθηκε μπροστά στην πύλη και άρχισε να προφητεύει και να λέει: «Μετανοήσατε, επιστρέψατε εις τον Θεό. Εγκαταλείψατε τα έργα σας τα πονηρά, τις σκέψεις σας τις πονηρές. Εγκαταλείψατε τις αμαρτίες σας. Εγκαταλείψατε τις ανομίες σας, που μπορεί να μην είναι έργο σαρκός, αλλά δεν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Είναι δικός σας δρόμος. Δεν είναι ο δρόμος του Θεού. Είναι δικό σας έργο. Δεν είναι το έργο του Θεού. Επιστρέψετε. Ακούστε τι σας λέει ο Θεός», φώναζε ο Ιερεμίας. «Ίσως ακούσετε και σωθείτε. Γι' αυτό στέκομαι εδώ και σας μιλάω. Θυμηθείτε ότι και οι προφήτες προεμού τα ίδια έλεγαν και δεν τους ακούσατε. Εάν όμως και τώρα, που είναι η αρχή του τέλους, η αρχή της κρίσεως, η αρχή και το τέλος της κρίσεως, τώρα που είναι η αρχή του τέλους της κρίσεως, δεν ακούσετε, να ξέρετε ότι καταστροφή μεγάλη έρχεται και στην Ιερουσαλήμ και στα σπίτια σας. Ακόμη καταστροφή μεγάλη έρχεται και στο ναό του Θεού». Το άκουσαν, και εδώ αδερφοί αγαπητοί να δώσουμε μεγάλη σημασία και προσοχή, οι ιερείς και οι προφήτες. Αυτοί που η καρδιά τους είχε στρέψει μακριά από το Θεό. Αγανάκτησαν. Και αυτοί οι οποίοι αγανακτούνε με την αλήθεια είναι αυτοί που έχουν το ψέμα. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να αγανακτεί. Δεν είναι καλό, λέει ο Θεός, να αγανακτείς. Και μάλιστα είναι πολύ μεγάλο κακό να αγανακτείς με το λόγο του Θεού. Αγανάκτησαν. Γιατί προφήτευσες εναντίον της πόλεως τούτης και του ναού αυτού και των αρχόντων του λαού αυτού και είπες ότι θα γίνει κατάρα στον τόπο αυτό και παρέσυραν, κοιτάξτε αδερφοί αγαπητοί πόσο αληθινός είναι ο λόγος του Θεού, και παρέσυραν όλον το λαό και ξεσηκώθηκαν και συνέλαβαν τον Ιερεμία και είπαν: «Κρίση θανάτου σου πρέπει, επειδή προφητεύεις», το ξαναλέω, «προφητεύεις εναντίον της πόλεως τούτης, εναντίον του λαού τούτου και εναντίον του ναού του Θεού». Και χρησιμοποιούν τη λέξη «προφητεύεις», που σημαίνει, προφητεία δεν είναι λόγια του Ιερεμία, είναι λόγος Θεού. Αλλά αυτοί έχουν χάσει τελείως τα λογικά τους. Λες και ο άνθρωπος αυτός προφητεύει εξιδίας αυτού γνώμης ή διασαφήσεως, λέει ο λόγος του Θεού.
Δεν έχουν καταλάβει ότι υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού προφητεύουν το Λόγο του Κυρίου. Τίποτα δεν ξέρουν από αυτά πια. Σε απόλυτα και πλήρη σύγχυση. Μαύρα μεσάνυχτα. Και το συλλαμβάνουν και τους πηγαίνουν στο βασιλιά για να δώσει απόφαση να το σκοτώσουν. Αλλά ο Θεός δεν τον έχει για θάνατο τον Ιερεμία, ούτε του έδωσε το λόγο του για να καταστραφεί. Εκεί που τον έφεραν μπροστά στο βασιλιά μαζεύτηκαν και οι άρχοντες του βασιλιά Ιωακήμ. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Αχικάμ, ο γιος Σαφάν, ο οποίος ήταν άρχοντας και του πατέρα του, το Ιωσία, άνθρωπος πιστός και ευλογημένος. Και χωρίς φόβο, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι δύναμης Θεού, προσωτηρία σε αυτόν που τον πιστεύει, δηλαδή στον Ιερεμία, χωρίς φόβο, όχι με παλικαριά ανθρώπινη, γιατί αυτό δεν έχει καμία δύναμη και καμία ισχύ και καμία αξία, αλλά με παρησία Θεού. Άλλο πράγμα η παλικαριά η ανθρώπινη και άλλο πράγμα η παρησία του Θεού. Με παρησία Θεού ο Ιερεμίας λέγει: «Ο Κύριος με απέστειλε για να προφητεύσω κατά τους λόγους που μου έδωσε Αυτός εναντίον του οίκου τούτου και εναντίον της πόλεως αυτού, αυτής. Γι' αυτό δώστε προσοχή και ακούστε στα λόγια του Θεού που προφήτευσα εγώ. Μην δίνετε προσοχή σε μένα. Κανένας άνθρωπος του Θεού δεν συστήνει τον εαυτό του. Κανένας άνθρωπος του Θεού που έχει λόγο Θεού δεν συστήνει ούτε φανερά αλλά ούτε και καρδιακά μέσα από την καρδιά του κρυφά τον εαυτό του. Ο άνθρωπος που συστήνει τον εαυτό του έστω και κρυφά, να μην το καταλάβουν οι άλλοι αλλά ο ίδιος το καταλαβαίνει, πρέπει εκείνη τη στιγμή να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Και γρήγορα να μετανοήσει και μετάνοια όχι προσωρινή αλλά μόνιμη. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί να προσέχουμε τι λέμε, πώς προφητεύουμε. Δεν είναι αστείο πράγμα η προφητεία. Όλη η Εκκλησία στέκεται προσοχή, πνευματική προσοχή, για να ακούσει τι θα πει ο Θεός. Και σκέψου τώρα να ακούει τι λες εσύ. Και καλά να ακούει τι λες εσύ, αλλά να ακούει και ο Θεός τι λες εσύ λέγοντας ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Γι' αυτό με φόβο και τρόμο εργαζόμαστε και στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού. Και έχοντες φόβο και τρόμο στην παρουσία του Θεού λαμβάνουμε παρησία από το Θεό στη δοκιμασία. Και με παρησία λοιπόν λέει ως προς εμένα, ιδού είμαι στα χέρια σας, κάντε σε μένα όπως είναι καλό και αρεστό εις τους οφθαλμούς σας. Αλλά να ξέρετε με τα πάσης βεβαιότητος ότι αν με θανατώσετε όπως λέτε, αιμα αθώων με τα βεβαιότητος θα φέρετε επάνω σας και πάνω στην πόλη αυτή και πάνω στους κατοίκους αυτής, διότι αλήθεια σας λέω ότι ο Κύριος με απέστειλε προς εσάς να λαλήσω εις τα ότα σας όλους τους λόγους τούτους. Θυμηθείτε αυτό που είπαμε πριν από λίγο, τον Ουρία, τον ιό του Σεμαΐου, που προφήτευσε κατά τους λόγους του Ιερεμία. Πού να βρει ο καημένος ο άνθρωπος παρησία και δύναμη? Μόλις είδε το πρόβλημα φοβήθηκε και έφυγε, εξαφανίστηκε. Κατάπιε τη γλώσσα του θα λέγαμε. Και δεν μετενόησε να πει Κύριε συγχώρεσέ με. Ίσως γιατί δεν το κατάλαβε. Και συμβαίνει να μην το καταλάβει, γιατί είναι γραμμένο ότι ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Ο Ιερεμίας όμως, επειδή έχει λόγια Θεού και όχι ανθρώπου, έστω και προφήτου όπως ο Ουρίας, κάθεται με παρησία, γιατί μέσα του υπάρχει δύναμη του Θεού.
Και επειδή τα λόγια του είναι εν πνεύματι Αγίω και εν δυνάμει, έχουν αποτελέσματα στα αυτιά των αρχόντων. Των αρχόντων οι οποίοι σαν οι περισσότεροι άρχοντες προερχόμενοι από τη βασιλεία του Ιωσία, από τότε δηλαδή που ήταν βασιλιάς ο Ιωσίας και ήταν άνθρωποι του Θεού. Και να προσέχουμε, αδελφοί αγαπητοί, τι ακούμε, πώς ακούμε και από ποιον ακούμε. Πολύ σημαντικό αυτό. Το έργο φαίνεται από τον καρπό, το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Η διάκριση που δίνει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία του έχει δύο βασικούς στόχους, αλλά και δύο βασικά μέτρα και σταθμά. Το πρώτο είναι ο Λόγος του Θεού. Αν κάτι είναι έξω από το Λόγο του Θεού, σίγουρα έχει μιλήσει ο άνθρωπος. Ο καημένος ο άνθρωπος, ο φτωχός ο άνθρωπος. Όταν πει κάτι που φέρνει ταραχή και δεν φέρνει ειρήνη, τότε έχει μιλήσει ο άνθρωπος, ο καημένος ο άνθρωπος, ο φτωχός ο άνθρωπος. Αλλά και όταν έχει κάτι κακό καρπό, προβληματίζει, σκανδαλίζει, ενοχλεί, τότε έχει μιλήσει ο άνθρωπος. Για να είμαστε όμως σίγουροι για κάτι ότι έχει μιλήσει ο Θεός, πρέπει πρώτα να δούμε αν είναι μέσα σύμφωνος με το Λόγο του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν λέει διαφορετικά πράγματα, και δεύτερο να δούμε το αποτέλεσμα. Εάν γίνει, θα πούμε ο Κύριος ελάλησε, δόξα να έχει ο Θεός. Αν δεν γίνει, θα πούμε ότι η υπερηφανία της καρδίας του ελάλησε ο προφήτης. Βλέπετε ότι η προφητεία είναι το μόνο στο οποίο μας δίνει δικαίωμα Θεός να διακρίνουμε. Αλλά να διακρίνουμε όχι μόνο εμείς που ακούμε, αλλά καλόν είναι πρώτο να διακρίνει αυτός που προφητεύει. Για να μην μπλέξει. Να προλάβει γρήγορα να μετανοήσει. Να προλάβει να γίνει γρήγορα προσεκτικός. Όχι ότι δεν θα γίνουν λάθη ανθρώπινα. Αυτός που κάνει λάθος ανθρώπινο δεν είναι ψευδοπροφήτης. Έκανε λάθος. Ο ψευδοπροφήτης είναι αυτός που έκανε λάθος και δεν μετανόησε. Και που κάνει λάθος κατ' επανάληψη. Και δεν βάζει μυαλό. Και ενώ τον συμβουλεύει ο Θεός, τον συμβουλεύουν οι άνθρωποι, αυτός μένει με επιμονή στην υπερηφάνεια και στην άποψή του. Όταν βλέπεις όμως έναν άνθρωπο αμέσως και μετανοεί και επιστρέφει, μην τον φοβάσαι, γιατί είναι ταπεινός και ο ταπεινός θα βρει χάρη από το Θεό και μέσα στα πολλά του λάθη. Και όταν λέω μην το φοβάσαι, εννοώ τον εαυτό μας. Αν βλέπεις ότι η καρδιά σου σκληραίνει, να φοβάσαι. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, σήμερα που ακούτε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνετε την καρδιά σας, θα απολεστείτε. Όταν ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου να σε ελέγχει, εξέτασε την καρδιά σου. Αν σκληραίνει, φοβήσου. Δεν έρχεται καλό στη συνέχεια. Αν όμως φόβος Θεού μπει στην καρδιά σου, μετάνοια, επιστροφή και ενεργήσεις με ταπείνωση να δοξάσεις το Θεό. Γιατί στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη, έστω και αν κάνουμε λάθη. Έστω και αν κάνουμε λάθη, θα βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Την ομολογία του λοιπόν αυτή του Ιερεμία, εν αληθεία, και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και με τη δύναμη του Θεού, γιατί είναι Λόγος Θεού, την άκουσαν με προσοχή οι άρχοντες, οι ευσεβείς, και απάντησαν προς τους ιερείς και προς τους προφήτες, τους αποστατημένους. Όχι αυστηρά, όχι θυμωμένα για την άνθρωπη του Θεού, αλλά με ευσέβεια. Γιατί ο δούλος του Θεού δεν μάχεται, ούτε αγριεύει. Θα μου πεις, εσύ δεν έχεις αγριέψει ποτέ? Πολλές φορές και λυπάμαι γι' αυτό. Και στενοχωριέμαι γι' αυτό. Και μετανοώ γι' αυτό. Και ζητάω χάρη από το Θεό γι' αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί που μπορεί να πέσει ο άνθρωπος.
Αλλά όπου και αν πέσουμε, αν μετανοήσουμε και θλιβούμε, η λύπη κατά Θεόν γεννά μετάνοια και έρχεται ευλογία στο Θεό. Με σεβασμό λοιπόν και με φόβο Θεού οι άρχοντες, άνθρωποι του Θεού, είπαν προς τους ιερείς και προς τους προφήτας, δεν υπάρχει κρίση θανάτου εις τον άνθρωπον αυτόν, γιατί δεν μίλησε αυτός, αλλά εν το ονόματι του Κυρίου του Θεού ημών ελάλησε προς εμάς. Λόγια Θεού είπε. Ο Θεός μίλησε. Δεν θα τον κρίνουμε, δεν θα τον κατακρίνουμε, δεν θα τον κατηγορήσουμε, δεν θα τον μισήσουμε. Γιατί όποιος μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος. Δεν θα τον περιφρονήσουμε, γιατί περιφρονούμε το Θεό και το Λόγο Του. Δεν υπάρχει κακό σε αυτόν. Ναι. Γιατί λόγια Θεού μίλησε. Άλλωστε, στις μέρες του Εζεκία του βασιλιά, ο προφήτης ο Μιχαίας, ο μοραστήτης, δεν είπε δια του λόγου του Κυρίου προφητεία λέγον ότι η Σιών θα αρωτριαστεί ως αγρός και η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρή λίθων και το όρος του οίκου ως υψηλή τόπη δρυμού. Δεν προφήτευσε καταστροφή, η οποία όμως ποτέ δεν έγινε. Και γιατί δεν έγινε? Γιατί ο Εζεκίας, ο βασιλεύς του Ιούδα και πάσο Ιούδας δεν εθανάτωσαν τον προφήτη Μιχαία, αλλά φοβήθησαν το Θεό και παρεκάλεσαν το πρόσωπο του Κυρίου, και ο Κύριος μετενόησε περί του κακού το οποίο επρόκειτο να πράξει και λάλησε προς αυτούς. Κέρδισαν, ταπεινώθηκαν και κέρδισαν την εύνοια και τη χάρη του Θεού, επειδή αποδέχθηκαν και δεν έκριναν το Λόγο του Θεού και άφησαν ελεύθερο τον Ιερεμία να συνεχίσει το έργο του Θεού. Και μάλιστα ένας από τους άρχοντες του βασιλιά Ιωακήμ, που ήταν άρχον και του βασιλιά Ιωσία, ο Αχικάμ, ο γιος του Σαφάν, ήταν κοντά στον Ιερεμία πάντοτε. Ο Θεός τον έστειλε, άγγελος Κυρίου, να προστατεύει τον Ιερεμία για να μην παραδοθεί στα χέρια του αποστατημένου λαού και τον θανατώσουνε. Και έτσι ο Ιερεμίας δεν έκανε κάτι να προφυλάξει τη ζωή του, δεν έκανε κάτι να προστατευτεί ο ίδιος. Είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό ότι ο Θεός θα μεριμνήσει για την προστασία του, πράγμα το οποίο και έγινε. Είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί αγαπητοί, να έχουμε παρησία. Και παρησία έχουμε μόνο όταν ενεργούμε κατά το θέλημα του Θεού, κατά το Λόγο του Θεού. Παρησία όμως που δεν προέρχεται από την καρδιά την δυνατή, από το φρόνημα το δικό μας, από τη δύναμη της ψυχής μας, δεν είναι αυτή η παρησία που έχει αποτέλεσμα, αλλά παρησία που έρχεται από το Θεό. Παρησία Θεού. Παρησία δυνάμεως, πίστεως και Πνεύματος Αγίου. Και όλοι μας έχουμε εμπειρευθεί στιγμές που έχουμε παρησία από το Θεό. Θυμάμαι μια φορά, ήμουν πολύ καινούριο στην πίστη, δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά, και γύρισα από την εκκλησία και πήγα στο σπίτι της αδελφής μας, της αδελφής μου, μέναμε κοντά, και εκεί ήταν ένας άνθρωπος μεγαλοπρεπέστατος, ισχυρός μέσα στον κόσμο τούτο, σπουδαίος, μεγάλος, και μόλις μπήκα μέσα, καθόταν τεντωμένος, φουσκωμένος, οι άλλοι τον θαυμάζανε όσοι ήταν εκεί μπροστά, και γυρίζει και μου λέει, πού ήσουν στην εκκλησία? Εγώ καημένος του είπα, να, α, τι να του πω, φοβόμουν, ντρεπόμουν, καινούριος ήμουν. Μου λέει, πού ήσουν στην εκκλησία? Του λέω. Μου λέει, και τι κάνατε εκεί, τραγουδάγατε, τραγουδάκια? Λέω, κάτι ξέρει αυτός, δεν μίλαγα. Και χτυπάγατε και τα παλαμάκια? Λέω, αυτός ξέρει πολλά από μέσα μου, και ντρεπόμουν. Και μου λέει, και τι άλλο κάνατε εκεί? Και ξαφνικά, αδερφοί, δεν θα το ξεχάσω αυτό, έρχεται μια δύναμη μέσα μου. Δύναμη όμως.
να με βλέπατε πως ήμουνα πριν ένα φοβισμένο παιδάκι. Πώς είχα καταντήσει έτσι? Είναι ο φόβος ο ανθρώπινος που είναι κόλαση. Τι φοβήθηκα? Με φοβήθηκα. Τράπηκα. Ήρθα σε δύσκολη θέση. Μίκρινα. Δεν είχα λόγια, δεν έβγαιναν λόγια από το στόμα μου. Και ξαφνικά έρχεται μια δύναμη μέσα μου, τι να σας πω. Έτσι, όχι φούσκωσα, πήρα θάρρος. Και του λέω, εκεί δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Και να δείτε, αδερφοί, αυτόν τον άνθρωπο ξεφούσκωσε. Ενώ ήταν έτσι και μίκρινε. Το κοίταγα καλά καλά και δεν πίστευα στα μάτια μου. Δεν πίστευα στα αυτιά μου για αυτά που είχα πει. Και δεν πίστευα στα μάτια μου για αυτά που έβλεπα σε αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ πόσο σημαντικό πράγμα είναι να έχεις παρησία Θεού. Να έχεις δύναμη Θεού. Δύναμη Πνεύματος Αγίου. Γιατί δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, αυτή η δύναμη ανθρώπινη. Που αν είναι δύναμη ανθρώπινη θα έχει άμυνα. Αν πάρεις ένα σίδερο και το χτυπήσεις σε σίδερο θα στραβώσουν και τα δυο. Έχετε δει τους ανθρώπους πως τσακώνονται? Πάνε, έτσι του κάνει ο ένας, έτσι του κάνει ο άλλος. Το σπρώγνει ο ένας, το σπρώγνει ο άλλος. Δεν είναι αυτή η δύναμη του Θεού. Η δύναμη του Θεού είναι μια διαφορετική. Πρώτον, δένει τον ισχυρό. Και ύστερα βγαίνει ο λόγος του Θεού από χείλη λάσπινα, ανθρώπινα, από στράκινο σκεύος. Αυτή την παρησία θέλουμε, αδερφοί. Όχι την παλικαριά την ανθρώπινη. Την παρησία του Πνεύματος του Αγίου. Την παρησία της παρουσίας του Θεού. Αυτή την παρησία είχε ο Ιερεμίας και μόνος του, αν όπως και όπως είπαμε χτες, δόξα το Θεό όταν είσαι μόνος σου. Αλλά προσοχή, μην γίνει κανένα λάθος. Όταν λέμε μόνος μας, εννοούμε στην παρουσία του Θεού. Όχι θα εγκαταλείψουμε τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας και θα τρέχουμε στο δρόμο μόνοι μας. Δεν λέει κανείς τέτοιο πράγμα. Μόνος σου στην παρουσία του Θεού. Μόνος σου στο ταμείο σου. Μόνος σου στη δοξολογία, στην προσευχή, στο διάβασμα. Μόνος σου. Μόνος σου στο δρόμο σου. Βλέπετε, είναι ένα ζευγάρι και εργάζονται στο Θεό. Άλλο είναι το έργο του άντρα, άλλο είναι το έργο της γυναίκας. Μαζί είναι, ένα είναι, αγαπημένοι είναι. Αλλά άλλο έργο κάνει ο σύζυγος και άλλο έργο κάνει η σύζυγος. Έτσι είναι και η πορεία μας μέσα στην παρουσία του Θεού. Όλοι μαζί εξητούμε τον Κύριο. Και θα τον εξητήσουμε τώρα. Αλλά κάθε έναν από εμάς ο Χριστός θα μας επισκεφθεί προσωπικά. Θα διαπραγματευθεί και θα συνομιλήσει προσωπικά. Αυτή είναι η μοναξιά η πνευματική, της πνευματικής ζωής. Που εξητάς τον Κύριο εσύ. Και έρχεται ο Χριστός σε σένα. Και έχεις έργο δικό σου. Και κουβαλάς φορτίο δικό σου. Και έχεις και στην πλάτη σου το σταυρό σου. Το σταυρό σου δεν θα το σηκώσει η γυναίκα σου. Ούτε το σταυρό της γυναίκας σου θα τον σηκώσει εσύ. Δεν θα το σηκώσει ούτε ο πατέρας σου ούτε η μητέρα σου. Εσύ θα το σηκώσει. Και κάποιος Σίμων Κυριναίος, τον οποίον πιθανόν ο Χριστός να σου στείλει να σε βοηθήσει. Αλλά εσύ θα τον σηκώσει. Δικό σου σταυρό είναι. Με αυτή λοιπόν την παρησία ο Ιερεμίας στάθηκε μπροστά στους ιερείς, στους προφήτες, στο λαό, σε έναν ολόκληρο λαό αποστατημένο και πήρε νίκη. Και η νίκη ποια είναι? Τους έκανε να πιστέψουνε? Όχι. Αυτό δεν είναι νίκη δική του, αυτό είναι έργο του Θεού. Η νίκη που πήρε είναι να μπορεί να συνεχίσει το δρόμο του, να διατηρήσει την πίστη του και να αγωνιστεί τον αγώνα τον καλό. Αυτή είναι η νίκη του. Συνεχίζω. Δηλαδή, αυτό που θέλει ο διάβολος τι είναι? Να σε σταματήσει. Και αν είναι δυνατόν να σε στρέψει και προς τα πίσω. Αλλά αν δεν μπορεί να σε γυρίσει προς τα πίσω, εξάπαντος να σε σταματήσει. Η νίκη όμως που σου δίνει ο Χριστός είναι να συνεχίσεις. Να συνεχίσεις το δρόμο
που ο Χριστός έχει ετοιμάσει για σένα, να διατηρήσεις την πίστη στο Ευαγγέλιο του Χριστού, στον Χριστό τον ίδιο, στα Λόγια του Θεού και τον αγώνα σου τον καλό, δηλαδή το φορτίο σου, το σταυρό σου, τον αγώνα σου να συνεχίσεις. Αγαπητοί μου αδελφοί, με τη χάρη του Χριστού, θέλουμε, δεν θέλουμε, θέλουμε την παρουσία του Θεού. Θέλουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού, του Ευαγγελίου. Θέλουμε τη μοναξιά του Πνεύματος του Αγίου στην παρουσία του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Να ψάλλουμε τον ύμνο 48.